σας. Είμαι η Αγγελική Κοσμοπούλου, η εκτελεστική διευθύντρια του κοινοφελούς ιδρύματος Αθανάσιος Κάπα Λασκαρίδης και θα ήθελα να σας καλωσορίσω σε αυτό το πάνελ, ένα πάνελ του κοινοφελούς ιδρύματος που αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη αλλά και programming partner του Delphi Economic Forum τα τελευταία 7 χρόνια. Και μια πρώτη παρατήρηση αρχίζοντας είναι ότι είναι πολύ μεγάλη χαρά για μας που ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον και το κλίμα είναι πια κυρίαρχα ζητήματα και στην ατζέντα του φόρουμ. Όταν ξεκινήσαμε, ήμασταν η καλή είδηση της ημέρας κάπως. Δηλαδή, το ένα τελείως απομονωμένο πάνελ που δεν χωρούσε σε καμία θεματική, αλλά με κάποιον τρόπο έπρεπε να υποστηριχθεί. Είναι πολύ σημαντικό που κάνουμε αυτές τις συζητήσεις με αίθουσες που έχουν αρκετό κόσμο, με κόσμο που μπορεί να συνδεθεί από μακριά. Και αυτό είναι κάτι που στην πραγματικότητα αντανακλά τον παλμό του κόσμου, της κοινωνίας. Η συζήτησή μας σήμερα αφορά τις προστατευόμενες περιοχές και την τοπική ανάπτυξη. Και εκ πρώτης όψεως ίσως υπάρχει ένα παράδοξο. Δηλαδή, η συνύπαρξη των όρων προστασία του περιβάλλοντος και ανάπτυξη στην ίδια κουβέντα μοιάζει λίγο δύσκολη. Την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι αυτές οι δύο αντίρροπες δυνάμεις, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος από τη μία μεριά, η οποία είναι συντριπτική και πάρα πολύ γρήγορη, ραγδαία σε όλο τον πλανήτη, και από την άλλη η ανάγκη να αναταχθεί αυτή η καταστροφή, μας οδηγούν στην ανάγκη της σύγκλησης όλο και περισσότερο. Γι' αυτό είμαστε λοιπόν εδώ, για να δούμε τι σημαίνει προστατευόμενες περιοχές, πώς οι προστατευόμενες περιοχές μπορούν να οδηγήσουν και την τοπική ανάπτυξη, τι σημαίνει ανάπτυξη, τι συμβαίνει με αυτή τη θεματική στον κόσμο, ποιες είναι οι διεθνείς καλές πρακτικές, ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα, με στόχο, ελπίζοντας, τελειώνοντας αυτή τη συζήτηση, που θα είναι περίπου μισάωρη για μας σήμερα, να έχουμε καταλάβει λίγο περισσότερο τι είναι αυτό που θα περιμένουμε για τη χώρα μας και για την Ευρώπη στα επόμενα χρόνια και πώς τα ενδιαφέροντα πράγματα που γίνονται σε όλη την Ιφίλιο μπορούν να βοηθήσουν και εμάς στο δικό μας σχεδιασμό για να μπορέσει να έρθει αυτή η ισορροπία. Έχω τη χαρά να έχω κοντά μου τρεις εξαιρετικούς συνομιλητές, η κυρία Μαρία Δαμανάκη, η οποία σήμερα είναι ανεξάρτητη σύμβουλος για θέματα κλίματος και ωκεανών. Μας είναι ωστόσο γνωστή ως επίτροπος για θέματα αλλίας, επίτροπος αλλίας. Τον κύριο Σπύρο Κουβέλη, τον οποίο γνωρίσατε ήδη στο προηγούμενο πάνελ, είναι ο διευθυντής του Ινστιτούτου Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου και πρώην Υπουργός Εξωτερικών. Και η κυρία Σέβη Αμανατίδου Βολγουδάκη, που είναι νομική σύμβουλος και θα φέρει τη νομική διάσταση στη σημερινή μας συζήτηση. Βλέπουμε λοιπόν ότι η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιοποικιλότητα, που είναι ένας βασικός πυλώνας του Green Deal, της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, είναι ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο, το οποίο έχει σκοπό την ανάκαμψη της βιοποικιλότητας μέχρι το 2030 και περιλαμβάνει τριών λογιών πράγματα. Από τη μία μεριά μέτρα για να μπορέσει να γίνει εφικτή αυτή η μετάβαση σε μια νέα εποχή. Χρηματοδοτικά εργαλεία, και είδαμε και στο προηγούμενο πάνελ πόσο σημαντικά είναι τα χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και το δίκτυο, τη δικτύωση των προστατευόμενων περιοχών στην Ευρώπη για να μπορέσει να επιτευχθεί ένα συνολικό αποτέλεσμα. Αυτό είναι το σχέδιο. Άρα αυτή είναι η αφετηρία μας. Στόχος μας τώρα είναι να δούμε πώς προχωρούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Κυρία Δαμανάκη, θα ήθελα να ξεκινήσω από εσάς και να ρωτήσω ποια είναι η κατάσταση στον κόσμο σήμερα. Γιατί έχει νόημα να συζητάμε για αυτό το θέμα και γιατί η συζήτηση αυτή ανεβαίνει όλο και περισσότερο στην ατζέντα. Πράγματι, κυρία Κοσμοπούλου, η συζήτηση ανεβαίνει όλο και περισσότερο στην ατζέντα και χαίρομαι που εσείς και το Ίδρυμα Λασκαρίδη μου δίνει την ευκαιρία να μιλήσω λίγο γι' αυτό. Γιατί ανεβαίνει? Η συζήτηση είναι πολύ παλιά, ουσιαστικά είχε αρχίσει από το Ρίο πριν 50 χρόνια. Ανεβαίνει για δύο λόγους, θα έλεγα, προσπαθώντας να είμαι σύντομη. Ο πρώτος λόγος είναι ότι η ανθρωπότητα αποτυγχάνει να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή. Να το δεχτούμε, αποτυγχάνει. Φαντάζομαι οι περισσότεροι από εσάς εδώ έχετε δει τα πρωτοσέλιδα του τύπου, αυτά τα που προσπαθούν να μας τρομοκρατήσουν, αλλά που ακουμπούν σε κάποιες αλήθειες. Η Αθήνα θα αντιμετωπίσει θερμοκρασίες 50 βαθμών μέσα στα επόμενα χρόνια. Επειδή δουλεύω στην Αμερική, έχω να σας πω ότι πέρα από αυτές τις τρομοκρατικές ειδήσεις υπάρχει η επιστήμη και η πραγματικότητα. Και ακόμα και τα ιστιντούτα που απαρτίζονται από υποστηρικτές του Τραμπ, σήμερα πια δεν αμφισβητούν δύο βασικά στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι η στάθμη της θάλασσας έχει ανεβεί ήδη περίπου 10 εκατοστά σε ένα διάστημα μιας δεκαετίας, μιας πεντηκονταετίας και θα συνεχίσει να ανεβαίνει. Και το άλλο είναι ότι η θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας έχει αυξηθεί ένα βαθμό
περίπου από την μεταβιομηχανική εποχή. Θέλω μόνο αυτά τα δύο νούμερα να σκεφτούμε. Τι σημαίνουν αυτά για τη Μεσόγειο, όχι μόνο η Βενετία θα θαυτεί, γιατί για τη Βενετία το έχουμε ακούσει και ήδη η Βενετία ξοδεύει δισεκατομμύρια για να αντιμετωπίσει την κατάσταση, αλλά και κομμάτια του Πειραιά και πολλά από τα ωραία νησιά στα οποία επενδύουν τα μεγάλα deals που άκουσα τον κύριο Σιμεόντζο Μόκο να λέει ότι θα συζητηθούν εδώ, όλα αυτά κινδυνεύουν. Η ανθρωπότητα λοιπόν αποτυγχάνει, άρα πρέπει να βρούμε τρόπους να προχωρήσουμε μπροστά. Και οι προστατευόμενες περιοχές είναι μια σοβαρή απάντηση σε αυτό. Ο δεύτερος λόγος είναι η τεχνολογία. Η τεχνολογία υπάρχει παντού στη ζωή μας, ίσως όμως δεν φαντάζεστε ότι η τεχνολογία έχει κάνει πολύ πιο εύκολη την εξόρυξη από τα βάθη των ωκεανών. Και αυτό δημιουργεί καινούργιες απειλές για τους ωκεανούς. Και όχι μόνο από τις παράκτιες περιοχές, αλλά και από τις θάλασσες πέρα από την εθνική δικαιοδοσία. Υπάρχουν λοιπόν καινούργιες απειλές και καινούργιες προκλήσεις. Από την άλλη μεριά υπάρχουν και καλά νέα. Στα όσα είπε πριν η Αγγελική για τη βιοποικιλότητα, να προσθέσω ότι το μεγάλο καλό νέο της περασμένης χρονιάς είναι ότι επιτέλους 200 χώρες στα Ηνωμένα Έθνη συμφώνησαν να προστατεύσουν τις θάλασσες πέρα από εθνική δικαιοδοσία. Αυτές που είναι κοινή περιουσία της ανθρωπότητας, που δεν ανήκουν σε κανένα έθνος. Και έτσι προέκυψε ο περίφημος στόχος, 30 by 30, 30 μέχρι το 30, 30% δηλαδή της θάλασσας να προστατευτεί μέχρι το 2030, το οποίο είναι πολύ κοντά μας. Η τάση λοιπόν διεθνώς έχει κακά νέα, τις απειλές, αλλά έχει και καλά νέα. Το ένα καλό νέο είναι αυτό, το άλλο καλό νέο είναι ότι πια οι ιδιωτικές επενδύσεις κατάλαβαν ότι επενδύοντας στη γαλάζια οικονομία με sustainable μεθόδους, μπορεί να υπάρξει κέρδος. Και δυστυχώς η Ελλάδα είναι πίσω, όπως καταλάβαμε στην προηγούμενη συζήτηση, αλλά έχω να σας πω ότι εδώ και 10 χρόνια, στο Μεξικό, όλες οι παράκτιες περιοχές προστατεύονται από πρόγραμμα που έχουν φτιάξει οι ασφαλιστικές εταιρείες και που ρίχνει τα επιτόκια των ασφαλίσεων, προσφέροντας στους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων νέες δυνατότητες. Άλλες χώρες είναι πολύ πιο μπροστά από εμάς. Πολύ ενδιαφέρον. Σπύρο, γιατί λοιπόν, τώρα, ας αρχίσουμε από αυτό, το γιατί τώρα. Το δηλαδή, γιατί τώρα. Συνεχίζοντας την κουβέντα που ξεκίνησε η Μαρία. Λοιπόν, ένα πολύ ωραίο πράγμα που είχα ακούσει κάποια μέρα, έλεγε ότι αν μπορούσες, λέει, να γίνεις, μάλλον υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι μακάρι να μπορούσα να ταξιδέψω στον χρόνο και να πάω πίσω 30 χρόνια να διορθώσω αυτά που έκανα λάθος. Η σωστή ανάγνωση είναι να ξεκινήσω τώρα να κάνω αυτό, ώστε σε 30 χρόνια μην χρειάζεται να το πω αυτό. Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η απάντηση του γιατί τώρα. Γιατί έστω και τώρα είναι το σωστό. Γιατί όμως προστατευόμενες περιοχές. Ξεκινάω από αυτό. Πριν από 1,5 χρόνο κάναμε το Ινστιτούτο μας μαζί με το Φόρουμ Οσεάνος στην Πορτογαλία μία μελέτη, αυτήν τη μελέτη, που είναι για τα νησιά Salvagens. Τα νησιά αυτά είναι σαν τα Γκαλάπαγκος του Ατλαντικού. Πάρα πολύ σημαντικά νησιά. Κάναμε λοιπόν μία κοινωνικο-οικονομική ανάλυση γιατί αυτές οι προστατευόμενες περιοχές είναι τόσο σημαντικές. Η ανάλυση που βγάλαμε μέσα σε ένα σχεδιάγραμμα που έχει εδώ έβγαλε τους πιο σημαντικούς τρεις λόγους για τους οποίους αξίζει να προστατευτούν και έχουν οικονομική αξία, πολύ μεγάλη οικονομική αξία. Ο ένας από αυτούς, σε μέγεθος ήταν μάλλον ο μεγαλύτερος, ήταν ο τουρισμός. Με την έννοια της επισκεψιμότητας, της γυρίσματος ταινιών, χιλιάδες πράγματα, καταδύσεις κλπ. Το δεύτερο ήταν τα αλλιεύματα. Σε οικονομική αξία όμως, το σημαντικότερο ήταν το carbon sink. Ήταν δηλαδή η σημασία που έχει αυτό το σύμπλεγμα των νησιών στον απορροφά διοξείδιο του άνθρακα. Και γιατί αυτό. Γιατί μία μελέτη που είχε γίνει το 2011 συγκεκριμένα λέει ότι τα θαλάσσια οικοσυστήματα, και το είπε πριν ο κύριος Σιώκος, απορροφούν περίπου 10 φορές περισσότερο διοξίδιο του άνθρακα από ό,τι απορροφούν τα επίγεια συστήματα. Έτσι, 10 φορές. Είναι πολύ σημαντικό. Η Μαρία δεν είναι πολύ σίγουρη, αλλά... Η μελέτη των Lloyds που είχα χρηματοδοτήσει και που είναι η βάση για όλα τα nature-based solutions, λέει 5-6%. Και αυτό καλό. Αλλά 5-6 φορές, συγγνώμη, όχι 10 φορές. 5-6 φορές, οκ. Ας είναι και 5-6 φορές, κακά δεν μας έρχεται. Λοιπόν, άρα είναι πολύ σημαντικό με αυτή την έννοια. Και επίσης υπάρχει και μία πλευρά που είναι αυτό που λέγαμε στην προηγούμενη συζήτηση, ότι η απώλεια της βιοποικιλότητας από μόνη της είναι πολύ σημαντική.
Και ένα τρίτο σημείο, το οποίο θεωρώ σημαντικό και ξέρω ότι αγγίζει τον Εύρο το δικό σου, Αγγελική, είναι ότι αυτά τα προστατευόμενα συστήματα είναι και ένα πάρα πολύ καλό εργαστήριο για να βλέπουμε τι γίνεται με τη διάδοση των πλαστικών και μικροπλαστικών. Έτσι. Εκεί μπορούμε να δούμε πραγματικά, όταν δεν έχεις οικονομική δραστηριότητα που παράγει μόνη της, τι έρχεται από την υπόλοιπη θάλασσα. Και έχουμε δει τρομερά πράγματα για σε αυτό το οικοσύστημα. Άρα, το γιατί τώρα είναι γιατί χρειαζόμαστε όλες τις λύσεις που προσφέρουν. Το πώς είναι η μεγάλη επόμενη ερώτηση. Και το πώς σημαίνει ότι για να κάνεις μια θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή, να θυμίσω εδώ ότι πριν από μερικούς μήνες ή εβδομάδες είχαμε την πολύ σημαντική εξέλιξη για την προστασία των ανοιχτών θαλασσών, το High Seas που έγινε, που ήταν πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Αλλά ακόμα και αυτό και ο στόχος του 30% που είναι το 30 by 30 είναι και ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα το 10% από αυτό με αυστηρή προστασία, είναι πολύ ευκολότερο να το πεις από το να το κάνεις. Γιατί εκεί πρέπει να μπορέσεις να συνθέσεις συμφέροντα, απασχόληση, αλληλεία, offshore ενέργεια, δίκτυα που περνάνε, όλα αυτά τα πράγματα. Άρα και η νομική πλευρά που θα μας πει η Σεβι συνέχεια είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί πρέπει να μπορέσεις να χωροθετήσεις τις δράσεις έτσι ώστε αυτές οι περιοχές να λειτουργήσουν σαν προστατευόμενες περιοχές, όχι να απλά να φέρουν την ταμπέλα. Πολύ ενδιαφέρον. Σεβι, η πάσα έχει ήδη γίνει από το Σπύρο. Λοιπόν, θα ήθελα να μας μεταφέρεις λίγο και στην ελληνική εμπειρία. Γιατί οι συνομιλητές μας έβαλαν λίγο το γενικότερο πλαίσιο και το διεθνές και το ευρωπαϊκό. Αλλά νομίζω ότι μια τέτοια συζήτηση για τη χώρα μας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αν μπορούμε να την προσαρμόσουμε σε κάτι που θα είναι εφικτό για μας. Γιατί αυτό είναι και το χρήσιμο. Οπότε με αυτό το καπέλο θα σε παρακαλώ να μας μιλήσεις. Το γιατί τώρα, να ξεκινήσω πρώτα. Βεβαίως. Και εγώ από εκεί. Αν πριν από όχι πολλά χρόνια, λίγα χρόνια πριν, μιλούσαμε για το θέμα της κλιματικής αλλαγής και πόσο αυτό μας επηρεάζει, θα λέγαμε ότι είναι ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας που θα παίξει ταινία του Hollywood. Και τώρα, δυστυχώς, βλέπουμε ότι ακόμη και οι προβλέψεις που είχαν οι επιστήμονες για το πόσο γρήγορα θα προχωρήσει αυτό, δυστυχώς, επιβεβαιώνεται ότι προχωράει ακόμη πιο γρήγορα από ό,τι αυτοί θα περίμεναν. Τι συνέπειες έχει αυτό? Πολλοί σκεφτόμαστε ότι γι' αυτό φταίνε μόνο τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Αυτή είναι η εύκολη λύση. Αυτό λέμε και ειδικά στην Ελλάδα, λέμε ότι αυτό φταίει, φυσικές καταστροφές, πλημμύρες, αυτό φταίει. Δεν το υποτιμούμε, αλλά σίγουρα δεν φταίει μόνο αυτό. Και έχουμε ως αποτέλεσμα να καταστρέφονται εκατομμύρια στρέμματα γης σε όλο τον κόσμο, να επηρεάζει αυτό τη διατροφική αλυσίδα, τόσο την ποιότητα όσο και την ποσότητα των τροφίμων, πάρα πολύ σημαντικό επίσης, και να προκύπτουν πάρα πολλές ασθένειες. Ασθένειες ειδικά σε υπήρους όπως την Ασία και την Αφρική, που μπορεί να μην είχαν την έκταση που είχε ο κορονοϊός, αλλά σίγουρα είχαν πολύ μεγάλο ενδημικό χαρακτήρα. Έτσι λοιπόν προέκυψε το 30 by 30, όπου το 30% των ωκεανών, του θαλάσσιου περιβάλλοντος, θα πρέπει να είναι προστατευόμενη περιοχή. Και είναι μια εξαιρετική πρωτοβουλία. Γιατί αποδείχτηκε ότι ό,τι και να κάνει νομοθετικά κάποιο κράτος για να προστατεύσει το περιβάλλον, είτε το χερσαίο είτε το υδάτινο, δεν φτάνει. Χρειάζεται διεθνή συνεργασία. Η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να είναι διεθνής και να πάει πέρα από οποιοδήποτε γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό ανταγωνισμό. Πολύ ενδιαφέρον. Μαρία, με το νεύμα σου ανοίγεις, νομίζω, τη συζήτηση. Συνεχίζεις τη συζήτηση. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, θα ήθελα τώρα να αρχίσουμε να βλέπουμε λίγο και τα θέματα των stakeholders. Δηλαδή, τι συμβαίνει στον κόσμο, ποιοι είναι οι μεγάλοι stakeholders και πώς αντιδρούν, πόση πίεση και τι είδους πίεση ασκούν στο να γίνει ή να μην γίνει κάτι προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Καταρχήν πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και συμφωνώ απολύτως με τους προηγούμενους ομιλητές ότι το μεγάλο ερώτημα είναι το πώς. Ναι. Και να συμφωνήσουμε ότι τα χρήματα του δημοσίου δεν αρκούν. Δεν αρκούν. Δηλαδή τα λεφτά των φορολογουμένων δεν αρκούν. Πρέπει να διατεθούν, αλλά δεν αρκούν. Άρα πρέπει το ιδιωτικό κεφάλαιο, η ιδιωτική πρωτοβουλία να αντιληφθεί ότι υπάρχουν δυνατότητες να έχει επιχειρήσεις, να έχει δραστηριότητες που να αποφέρουν κέρδη επενδύοντας στην προστασία. Ο Σπύρος είπε μερικά παραδείγματα βασισμένος σε ορισμένες μελέτες. Εγώ θα έλεγα ότι η διεθνής πρακτική στο εξωτερικό δείχνει ότι υπάρχουν εξαιρετικά παραδείγματα
όπου καινούργια χρηματοδοτικά εργαλεία χρησιμοποιούνται έτσι ώστε το ιδιωτικό κεφάλαιο να εμπλακεί. Και αναφέρομαι, παραδείγματος χάρη, στα γαλάζια ομόλογα, τα blue bonds. Αναφέρομαι στις νέες αναδιαρθρώσεις του χρέους με αποτέλεσμα να έχουμε προστατευόμενες περιοχές. Αυτό έχει γίνει, παιδιά, εδώ και 10 χρόνια στις Σεϊχέλες, μαζί με την Nature Conservancy, για την οποία δούλευα, με τη δική μου υπογραφή. Εδώ και 10 χρόνια το έχουν κάνει. Άρα, όταν το κάνει ένα μικρό κράτος σαν τις Σεϊχέλες, μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχουν τέτοιες μέθοδοι και πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να πολλαπλασιαστεί το διαθέσιμο κεφάλαιο. Διότι, κοιτάξτε, για να είμαι πολύ ειλικρινής και λίγο ίσως πολιτικοποιώντας λίγο τη συζήτηση. Στην Ελλάδα έχουμε μία μεγάλη παράδοση να λέμε ωραία πράγματα και να μην τα κάνουμε. Δηλαδή, ήδη έχουν γίνει διακηρύξεις από την κυβέρνησή μας ότι θα προστατεύσουμε τις θάλασσες 30 by 30, το 30%. Αυτά τα έχει διακηρύξει ο Πρωθυπουργός. Έχουμε διακηρύξει ότι θα προστατέψουμε το 10% με αυστηρή προστασία. Το θέμα είναι να τα κάνουμε. Και πρέπει να διατεθούν τα εργαλεία και πρέπει να υπάρχουν συστήματα παρακολούθησης και πρέπει να υπάρχουν συστήματα τιμωρίας σε περίπτωση που κάποιος παραβιάζει και πρέπει να υπάρχει και η πολιτική βούληση να προχωρήσουν. Χωρίς αυτά, φοβάμαι ότι συζητάμε και ανταλλάσσουμε ευχές μεταξύ μας, οι συνήθεις ύποπτοι, οι οποίοι όμως δεν είναι ικανοί να φέρουν την πραγματική αλλαγή που χρειάζεται η κατάσταση. Είναι η πιο απεσιόδοξη αυτή η πλευρά, αυτή η εκδοχή, αλλά ας ελπίσουμε ότι στο μέλλον θα τα πάμε καλύτερα. Αν ξεκινούμε από την απεσιόδοξία, συνήθως έχουμε καλύτερα αποτελέσματα έτσι κι αλλιώς, οπότε ας κρατήσουμε αυτό. Ας είμαστε ρεαλιστές, που έλεγε και το άσμα. Ο Τόλης. Σπύρο, εσείς εκπροσωπώντας έναν ευρωπαϊκό οργανισμό, θα ήθελα να φέρεις αυτή την ευρωπαϊκή διάσταση στη συζήτηση. Δηλαδή, λέμε ότι η Ευρώπη μας δίνει και το θεσμικό πλαίσιο και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά όπως πολύ σωστά επισήμανε η Μαρία, το ζήτημά μας είναι το πώς. Δηλαδή, ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να ενώσουμε αυτές τις κουκίδες για να έχουμε ένα πραγματικό αποτέλεσμα. Θα ξεκινήσω, μου επιτρέπεις, να κάνω μια μικρή ιστορική, πολύ σύντομη ιστορική αναδρομή, γιατί πιάνομαι από την απεσιοδοξία της Μαρίας. Να σας πω για όσους δεν το θυμάστε ότι η Μαρία ως επίτροπος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που ξεκίνησε τη συζήτηση για την γαλάζια οικονομία. Κάποια ωραία μέρα λοιπόν χτυπάει το τηλέφωνο μου και μου λέει: «Κοίτα να δεις, Σπύρο, που να κάνουμε κάτι γι' αυτό, βάζεις πλάτη?» Και έτσι κάτσαμε και δουλέψαμε μαζί. Η Μαρία με την ομάδα της δούλεψε. Εγώ κάποιες έξυπνες ιδέες μόνο έλεγα. Και τότε γεννήθηκε η συζήτηση της γαλάζιας οικονομίας στην Ευρώπη. Άρα έχει δίκιο να γκρινιάζει. Γιατί όταν γκρινιάζει η Μαρία, κάνει κάτι γι' αυτό. Κάτι καλό θα κάνει. Κάτι καλό κάνει. Όλοι οπότε, μαζί θα κάνει. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, και ξεκινάω πρώτα από αυτό που υπόθηκε, ότι το παράδειγμα του πώς μπορείς να σηκώσεις ένα γαλάζιο ομόλογο, ένα blue bond ή ένα green blue bond, όπως θέλετε να το πούμε, υπάρχει στις Σεϊχέλες και έχει δώσει το στίγμα. Και, για παράδειγμα, η περιοχή αυτή της Μαδέιρας που είπα στην Πορτογαλία, γι' αυτό ακριβώς έκανε τη μελέτη. Γιατί είχε σκοπό να σηκώσει ένα blue bond της τάξης των 500 εκατομμυρίων για να διαχειριστεί και να δημιουργήσει θέσεις εργασίες γύρω από αυτή την προστατευόμενη περιοχή. Τώρα, έξω από αυτό, η υπόθεση αυτή των προστατευόμενων περιοχών συντίθεται με όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές πολιτικές γύρω από τη θάλασσα. Έχει την πολιτική για τη βιοποικιλότητα που ανέφερες. Έχει την πολιτική για τις θάλασσες, έτσι, συγκεκριμένη πολιτική. Έχει την πολιτική το Farm to Fork, που είναι η πολιτική η διατροφική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχει και μια πολιτική που είναι πάρα πολύ σημαντική, και το λέω ειδικά μιλώντας εδώ στην Ελλάδα, που είναι η πολιτική για το θαλάσσιο χωροταξικό. Έτσι, το Maritime Spatial Planning. Η Ελλάδα είναι από τους πιο σημαντικούς ουραγούς σε αυτή τη διαδικασία. Και αυτό δεν βοηθάει το να φτιάξει προστατευόμενες περιοχές. Βοηθάει, όπως το είπε πολύ ωραία η Μαρία, να χαιρόμαστε όλοι που ανταλλάσσουμε ευχές και λέμε πολύ ωραία λόγια. Αλλά αν δεν κάνεις αυτό το σχεδιασμό, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Άρα εκεί πρέπει να κινηθούμε γρήγορα. Γιατί αν έχεις το χωροταξικό αυτό, τον τρόπο της χωροταξικής οργάνωσης της θάλασσας, μπορείς μετά με το κεφάλι ψηλά να πας και να πεις ότι κοίταξε να δεις, εγώ έχω όντως χωροθετήσει και έχω σχεδιάσει αυτό το 30% της θάλασσάς μας ως προστατευόμενης και μάλιστα το 10% ως αυστηρή προστασία, που σημαίνει τι, ότι αναγεννούνται τα θαλάσσια, τα ηχθή αποθέματα,
ότι έχεις όλο αυτό το υλικό το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καταδυτικό τουρισμό, για ό,τι άλλο θέλετε, αλλά το έχω σχεδιάσει. Δεν μαζεύτηκαν εδώ πέρα μια παρέα τύποι που λένε ότι αυτό θέλουμε να κάνουμε, ούτε είναι ευχολόγιο μόνο. Άρα αυτές οι πολιτικές υπάρχουν, τα εργαλεία υπάρχουν. Μιλούσαμε πριν με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών για το RRF. Μα συγγνώμη, το RRF αυτά ακριβώς τα εργαλεία πρέπει να κάνει. Και εκεί εγώ γκρινιάζω. Και λέω ότι μου αρέσει πάρα πολύ η θεωρία ότι το RRF είναι ένα καταπράσινο πρόγραμμα το οποίο θα προωθήσει την ψηφιοποίηση, την ψηφιακότητα και την πράσινη ανάπτυξη. Ναι, αλλά τα συγκεκριμένα εργαλεία εγώ περιμένω ακόμα να τα δω. Γκρινιάζω κι εγώ, αλλά δεν πειράζει. Μαρέ, είμαστε φίλοι. Και πολύ και δικαίως γκρινιάζεται. Τελευταία, μου είπαν ότι υπάρχει μια προσπάθεια εδώ και 5 χρόνια να δημιουργηθεί στην Κρήτη, στα Χανιά, ένα πάρκο για καταδυτικό τουρισμό. Το μοναδικό στην Ελλάδα. Αυτοί που θέλουν να το κάνουν πρέπει να πάρουν άδειες από 13 υπηρεσίες. Πώς θα προχωρήσει αυτό το σχέδιο? Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, κάνουν πίσω γιατί η νομοθεσία δεν βοηθάει. Η νομοθεσία πρέπει να είναι συγκεκριμένη, αυστηρή, να επιβλέπουμε ότι τηρείται, αλλά να είναι ενιαία. Και να είναι ενιαία με έναν ορίζοντα πολύ μακρινό, ειδικά όσον αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος. Στην Ελλάδα έχουμε τον μεγαλύτερο αριθμό προστατευόμενων ειδών σε σχέση με την έκταση της χώρας μας. Δηλαδή, είναι περίπου 446 είδη που ανήκουν στο Natura 2000. Ναι. Και θα έπρεπε να έχουμε, ανάλογα με αυτόν τον αριθμό που είναι ένας απόλυτος αριθμός, να έχουμε και μεγαλύτερη έκταση. Δηλαδή, μια προστατευόμενη περιοχή που να είναι μεγαλύτερη. Αυτό δεν γίνεται. Όμως, δυστυχώς, και έχουμε 446 περιοχές που πιάνουν από τη Θράκη μέχρι την Κρήτη, από την Κέρκυρα μέχρι το Καστελόριζο, και τι καλύπτουν? Καλύπτουν 28% όσον αφορά στη χερσαία έκταση και 20% όσον αφορά στη θαλάσσια έκταση. Αλλά ακόμη και αν το πάμε, αυτό που είπαν πριν και οι συνομιλητές, ακόμη και αν το πάμε διεθνώς, χρειάστηκαν πόσα χρόνια, 15 χρόνια διαπραγματεύσεων για να καταλήξουμε στο 30 by 30. Και ήτανε, για μένα είναι χαρακτηριστική αυτή η έκφραση, μετά από αυτούς τους μαραθώνιους, 5 γύρους, νομίζω, διαπραγματεύσεων που κράτησαν πόσο καιρό, 1 μήνα συνεχόμενο, το τελευταίο εννοώ, που βγήκε η πρόεδρος και είπε αυτό το πολύ συγκινητικό: το πλοίο έφτασε στην ακτή. Που τι από σημαίνει τώρα, δηλαδή, μας δίνει η Ρένα Λί. Από τη Σιγκαπούρη. Ναι, ναι. Που μας δίνει την μπάσα να κάνουμε τι, να μας πει ρίξτε τις άγκυρες σωστά, δέστε τους κάβους, γερά όμως, και προχωρήστε. Πολύ ωραίο είναι αυτό και πολύ ωραίες πολύ οι τοποθετήσεις και των τριών, και θα ήθελα να, στον τελευταίο κύκλο συζήτησης, να μιλήσουμε λίγο για το 30 by 30. Είναι κάτι που είναι πιο κοντινό από αυτό που φανταζόμαστε. Όλοι σας μιλήσατε για την επιτακτικότητα της αλλαγής. Στο 23 μέχρι το 30 είναι 7 χρόνια και είναι καπνός και το ξέρουμε όλοι. Άρα, να δούμε λίγο, Μαρία, πώς κινούμαστε, πώς κινείται ο κόσμος προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι ο κόσμος κινείται σε μια κατεύθυνση να δημιουργήσει μια συμμαχία ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου αυτά να γίνουν πράξη. Μιλώντας για τη χώρα μας, θα έθετα ως πρώτη προτεραιότητα να κάνουμε αυτά που υπάρχουν. Να δώσουμε σάρκα και οστά σε αυτά που υπάρχουν. Δηλαδή, έχουμε 20% περιοχές στην Ατούρα, αυτές πραγματικά να είναι προστατευμένες. Να έχουν αρχές, να έχουν πλάνο, να έχουν παρακολούθηση, να έχουν κυρώσεις για τους παραβάτες. Δηλαδή, πρώτα να εφαρμόσουμε τους νόμους που υπάρχουν. Αν αυτό έρθει κάποιος και μου το εγγυηθεί, θα έλεγα ότι θα έχουμε κάνει το μεγαλύτερο βήμα. Να κάνουμε το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, που είπε ο Σπύρος, συγγνώμη. Ζητώ, νιώθω ντροπή και θέλω να σας το πω εδώ, διότι η Ελλάδα έχει παραπενθεί στο δικαστήριο επειδή δεν εφαρμόζει την οδηγία που έχω υπογράψει εγώ. Είναι η μόνη χώρα. Η μόνη χώρα, την οδηγία για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που έχει παραπενθεί στο δικαστήριο είναι η χώρα μου. Λοιπόν, να κάνουμε αυτά που υπάρχουν. Και βεβαίως να δούμε την επέκταση σε συνεργασία και με άλλους. Και έχω να σας πω ότι εδώ είναι διατεθειμένη και η διεθνής κοινότητα
των φιλανθρώπων, να το πω έτσι, να βοηθήσει. Οι Oceans 5, που είναι τα μεγαλύτερα ιδρύματα της Αμερικής, έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον και θέλουν να συνεργαστούν στην Ελλάδα, να χρηματοδοτήσουν για να επεκτείνουμε παραπέρα τις προστατευόμενες περιοχές. Αλλά καταρχήν να προστατεύσουμε τα προστατευμένα. Αυτό είναι για μένα η πρώτη προτεραιότητα. Και αν μπορούμε να συμπληρώσουμε και κάτι που είπε πολύ ωραία η Σέβη πριν, ότι δεν αρκεί να υπάρχει το πλαίσιο, χρειάζεται και ένα monitoring. Ακριβώς. Γιατί ακριβώς. Η χώρα μας πάσχει πάρα ακριβώς. πολύ στην εφαρμογή και στον έλεγχο της εφαρμογής. Να το κρατήσουμε και αυτό. Σπύρο. Θέλω να προσθέσω κάτι ακόμα. Η νομοθεσία είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχω δουλέψει πάρα πολύ στη ζωή μου για προστατευόμενες περιοχές. Η θεσμοθέτηση της περιοχής είναι πολύ σημαντική υπόθεση να γίνει σωστά. Να γίνει σωστά σημαίνει και το too much δεν είναι καλό. Έτσι, πρέπει να ξέρεις λελογισμένα μέχρι που πας στην κάθε ζώνη πώς το κάνεις. Να έχεις εμπλέξει τους εμπλεκόμενους φορείς, τους stakeholders όπως λέγονται στα αγγλικά, όταν κάνεις αυτό το σχεδιασμό, για να μην βρεις απέναντί σου την κοινωνία. Και υπάρχει και ένα ακόμα σημείο πολύ σημαντικό, που είναι ότι πρέπει μαζί με την νομοθεσία να δίνεις τα κίνητρα. Τι εννοώ? Όταν είχαμε ξεκινήσει πριν από πολλά χρόνια να κάνουμε την επέκταση του θαλάσσιου πάρκου της Ζακύνθου, που ήταν για τις χελώνες, να πιάσει τις δυτικές ακτές για τη φώκια, τη μεσογειακή φώκια, εκείνη την εποχή οι ψαράδες, τις φώκες, και οι ίδιοι το παραδέχτηκαν μετά ότι ήταν λάθος, δεν του φακίζανε, γιατί του σκίζαν τα δίχτυα. Και είχαν πει λοιπόν οι ψαράδες ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς χάνουμε το εισόδημά μας, πάρα πολύ ωραία, να βοηθήσουμε να σωθεί η φώκια, εμείς δεν τα βγάζουμε πέρα. Τι μπορούμε να κάνουμε? Και ζητήσαν τότε να μπορέσουν να κάνουν μια αλλαγή χρήσης στα αλλιευτικά τους σκάφη για να μπορούν να τα χρησιμοποιούν για τουριστικές δράσεις. Οι απαντήσεις της πολιτείας τότε ήταν όχι. Λοιπόν, τι συνεχίζουν να κάνουν οι ψαράδες? Να του φακίζουν τις φώκες. Στο τέλος λύθηκε αυτό το θέμα, νομίζω ότι έχει λυθεί πια οριστικά. Αλλά το να μπορέσεις να δώσεις κίνητρα όχι μόνο για τις μεγάλες επενδύσεις, αλλά για την καθημερινότητα του νοικοκυριού που ζει μέσα στην προστατευόμενη περιοχή και να δει ότι ουσιαστικά κερδίζει από αυτό ο θαλάσσιος τουρισμός και ο καταδυτικός τουρισμός που είπε η Σέβη. Το παλεύω, το συζητάω αυτό το θέμα, γιατί έχω και την αγάπη για το αντικείμενο, εδώ και πάνω από δεκαετία. Η Ελλάδα και λόγω αρχαιολογικών βέβαια θεμάτων που είναι σημαντική, είναι μία από τις πλέον καθυστερημένες χώρες. Αλλά δεν φτάνει να βρίσκουμε συνέχεια το γιατί δεν μπορούμε. Πρέπει να βρούμε το πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα, έτσι. Λοιπόν, άρα εκεί, αν βάλουμε μαζί την νομοθεσία, την πρόθεση, την ευρωπαϊκή πολιτική, αλλά και το πώς θα εμπλέξουμε τον καθημερινό άνθρωπο, τον πολίτη, τον κάτοικο των περιοχών αυτών, τότε μπορούμε να το κάνουμε. Αν όχι, πάλι θα είμαστε εδώ μετά από 10 χρόνια και θα λέμε, έχουμε πει ότι θα κάνουμε. Έτσι. Και πώς θα το κάνουμε και συντεταγμένα, έτσι, για να δώσουμε και μια πάσα στη συνέχεια, αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Και όταν υπάρχουν μελέτες, που δεν ξέρω αν συμφωνείτε, που λένε ότι η λελογισμένη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος πάρα πολλές φορές ευνοεί την ανθρώπινη παρουσία. Εμείς έχουμε στην Ελλάδα λίγο παρανοήσει και νομίζουμε ότι ή θα προστατεύουμε το περιβάλλον ή θα έχουμε ανάπτυξη. Ότι οι έννοιες αυτές είναι αντίθετες. Και εκεί υπάρχει μια παρανόηση. Και ο κόσμος τσακώνεται πάνω σε αυτό. Αν υπάρχει ευαισθητοποίηση, σχολεία, τοπική αυτοδιοίκηση, πρώτου, δευτέρου βαθμού, που να καταλαβαίνουν τι γίνεται και γιατί γίνεται. Και έπειτα εμείς έχουμε την εξής ιδιομορφία. Έχουμε ορεινούς όγκους απομακρυσμένους και ακατοίκητα νησιά. Εκεί θεωρούμε ότι αυτά, για να προστατεύσουμε το περιβάλλον, πρέπει να μείνουν όπως είναι. Ενώ υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι όταν υπάρχει μία ήπια ανάπτυξη, που ευνοεί την αλληλεία, τη γεωργία, τη δασοκομεία, αυτό είναι προς όφελος του περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, υπάρχουν πάρα πολλές περιοχές σε ψηλό υψόμετρο, σε βουνά, που δεν καλλιεργούνται πια, δεν υπάρχουν καλλιέργειες, βγαίνουν δάση, ομογενοποιείται το περιβάλλον και αυτό για τη βιοποικιλότητα δεν είναι καθόλου καλό. Αυτό δεν το έχουμε καταλάβει. Τώρα νομοθετικά, τι έχει γίνει για όλα αυτά? Για πρώτη φορά, εγώ θα είμαι λίγο αισιόδοξη, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποια βηματάκια. Δηλαδή, επικυρώθηκαν για πρώτη φορά δασικοί χάρτες. Το λέμε αυτό, το συζητάμε πόσα χρόνια. Μεταφέρθηκαν όλες οι δασικές υπηρεσίες στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, ούτως ώστε να υπάρχει ένας φορέας ο οποίος να έχει το συντονισμό. Χρηματοδοτήθηκαν έργα για την αντιπυρική περίοδο. Ξεκινούσε η περίοδος και μετά εμείς ξεκινούσαμε να δούμε και τι θα κάνουμε αν θα αρπάξει καμιά φωτιά.
δόθηκαν πάρα πολλά χρήματα για την αναδάσωση περιοχών. Και αυτό πολύ σημαντικό. Για τις πυρόπληκτες περιοχές. Και επίσης αυτά για τα οποία εγώ, αυτά τα δύο είμαι η πιο περήφανη, είναι ότι είναι 1000 παραλίες που κηρύχτηκαν ότι θα πρέπει προστατευόμενες από τον υπερτουρισμό και από την υπερανάπτυξη. Και αυτή η πρωτοβουλία για τους 8 ορεινούς όγκους που χαρακτηρίστηκαν απάτη τα βουνά. Απλώς θα πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε ότι όταν μιλάμε για την προστασία του περιβάλλοντος, η σκέψη μας, η δράση μας, η σχέση μας με το περιβάλλον έχει ένα στόχο κοινό. Αυτό που θα παραδώσουμε στα παιδιά μας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα έπρεπε, νομίζω, αυτό να μην είναι προσχηματικό. Γιατί αυτή είναι η ουσία και είμαστε μερικές φορές πολύ καλή στο να χρησιμοποιούμε αντίστοιχες εκφράσεις για να πετάξουμε, όπως λένε, την μπάλα στην εξέδρα σε κάποιους άλλους. Ενώ η ουσία είναι ακριβώς αυτό. Συνοψίζοντας λοιπόν, γιατί και ο χρόνος μας μειώνεται, έχουμε το θεσμικό πλαίσιο που υπάρχει και που μεταφέρεται και στα καθ' εμάς. Και εγώ θα ήθελα να κρατήσω και την απεσιοδοξία της Μαρίας, που μας φέρνει μια διεθνή οπτική, και την αισιοδοξία της Εύης, που λέει ότι έχουν γίνει συγκεκριμένα βήματα και δεν είμαστε στο σημείο που ήμασταν μερικά χρόνια πριν. Χρειαζόμαστε παρακολούθηση, δηλαδή το πλαίσιο που υπάρχει να μην το αφήνουμε στην τύχη του. Χρειαζόμαστε σίγουρα χρηματοδοτικά εργαλεία και ο Σπύρος μας μίλησε αρκετά γι' αυτό. Δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς χρηματοδοτικά εργαλεία και χωρίς αντικατάσταση και αλλαγή ενός μοντέλου οικονομικού που θα μας οδηγήσει σε αυτή την κατεύθυνση. Και το τελευταίο είναι η συνένεση. Έτσι. Δηλαδή ότι αυτές οι πολύ μεγάλες αλλαγές ποτέ δεν μπορούν να γίνουν από μια ομάδα ανθρώπων μόνο. Χρειάζονται συζήτηση, χρειάζονται εκπαίδευση, χρειάζονται πραγματική ευαισθητοποίηση, όχι αυτό το παραδοτέο που πολλές φορές βάζουμε στα έργα μας, κάναμε δράσεις ευαισθητοποίησης. Χρειάζεται δηλαδή να αλλάξει η νοοτροπία του κόσμου για να καταλάβουμε ότι αυτό είναι κάτι που όχι απλώς πρέπει να το κάνουμε, Μαρία, αλλά πρέπει νομίζω να το κάνουμε και λίγο με την καρδιά μας. Δηλαδή, όχι επειδή κάποιος μας το επιβάλλει, αλλά γιατί αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Να μην χρειάζεται να λέμε ή το ένα ή το άλλο, να είναι και το ένα και το άλλο και ωφελούμενοι να είμαστε εμείς και φυσικά και τα παιδιά μας. Αλλά ας χαρούμε και εμείς κάτι από αυτό, έτσι, τώρα όσο ακόμα είμαστε εδώ και μπορούμε. Σας ευχαριστώ θερμά για την ωραία συζήτηση. Και εμείς. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.